σίγουρη που ψήφισα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα μιλήσω λιγότερο από ό,τι σχεδίαζα, γιατί έχει περάσει πολλή ώρα. Είχαμε και εκπλήξεις στην πορεία της σημερινής μας συνάντησης και καταλαβαίνω ότι έχετε και άλλες υποχρεώσεις. Είναι μια κυριολεκτικά, όχι μόνο μεταφορικά, ζεστή συγκέντρωση η σημερινή, λόγω και της του μεγάλου αριθμού των καλεσμένων, οπότε θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Άλλωστε, δεν σας φέραμε για καμιά βαθιά πολιτική ανάλυση σήμερα πέρα. Είναι μια μέρα γιορτής και θα προσπαθήσω όσο μπορώ να μείνω σε αυτό το κλίμα. Πρώτα απ' όλα, θέλω να ευχηθώ, μια και κόβουμε τη Βασιλόπιτα, καλή χρονιά! Καλή χρονιά στη Νέα Δημοκρατία, με μια μικρή νίκη στον πρώτο γύρο των εκλογών και μια μεγάλη νίκη και αυτοδυναμία στο δεύτερο γύρο. Θέλω να ευχαριστήσω ξανά τον Μητροπολίτη Γαβρίλη για ένα πραγματικά χαρισματικό ιεράκι. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια Παλιάκη. Έχουν, όπως ακούσατε, περίπου 100 μέλη στη στενότερη οικογένεια. Είχα μερικές δεκάδες τέτοιες οικογένειες πολυτέχνων να με υποστηρίζουν. Δεν θα χρειαζόταν να κάνω ιδιαίτερη προεκλογική εκστρατεία. Αλλά το δημοκρατικό πρόβλημα μου επιτάσσει να προχωρήσω μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Να ευχαριστήσω το φίλο πραγματικά, Κώστα Πακογιάννη, τον ξέρω από μαθητή, κυρίες και κύριοι. Ήταν άκτατος μαθητής, έστρωσε στη συνέχεια και νομίζω βοήθησα κι εγώ. Στον ένα χρόνο που κάθισε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι είναι ένας όχι μόνο νέος στην ηλικία αλλά και νέος στις ιδέες δήμαρχος με όραμα για την Αθήνα. Με όραμα για την Αθήνα. Και επίσης να ευχαριστήσω τον ακίνητο Γιώργο Πατούλη, ο οποίος όπως καταλάβατε τρέχει από πίτα σε πίτα αλλά και από εκδήλωση σε εκδήλωση και από έργο σε έργο και να ευχηθώ και στους δύο καλή επανεκλογή στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του 2023. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στο Υπουργείο. Και στο προηγούμενο Υπουργείο. Τους συνεργάτες μου στο γραφείο. Και τους εθελοντές τη βοήθησαν έτσι ώστε αυτή η εκδήλωση να γίνει πραγματικό. Ευχαριστώ παιδιά πάρα πολύ. Και επίσης να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ και δείχνετε ακόμα μια φορά ότι με περιβάλλετε με την αγάπη σας. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τους συναδέλφους υπουργούς, τους βουλευτές, τους δημάρχους του χωρίου τομέα. Ευχαριστώ τους Προέδρους διαφόρων κρατικών οργανισμών. Σας ευχαριστώ όλους και ευχαριστώ ιδιαιτέρως τους συναδέλφους της δικής μου εκλογικής περιφέρειας, της Β1, όπως λέγεται, Βόρειος Τομέας, Β' Αθηνών, αυτή έτσι λέγεται, Βόρειος Τομέας. Της Β' Αθηνών, ήθελα να πω εδώ. Εγώ τους κάλεσα όλους. Δεν ξέρω πόσο συνηθίζεται στις ίδιες περιφέρειες, στην ίδια περιφέρεια, οι βουλευτές να καλούν και τους συνυποψηφίες. Τους εγώ τους κάλεσα όλους και θα ήταν όλοι απόψε εδώ. Θα σας πω για τον καθένα. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης είναι στο εξωτερικό, αλλά έκανε μια ανάρτηση μόνος του. Τη θυμάστε ίσως κάποια από εσάς που τα παρακολουθείτε και εξηγεί, γιατί είμαστε συνυποψήφοι, αλλά δεν είμαστε αντίπαλοι. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω. Ισχύει για όλους. Ζωή Ράπτη μιλάει σε άλλη εκδήλωση αυτή την ώρα. Η Νίκη Κεραμέως ήταν εδώ. Ο Γιώργος Κουμουτσάκος ήταν εδώ. Ο Θόδωρος Ρουσόπουλος ήταν εδώ. Και ο Δημήτρης Κερίδης λείπει επίσης στο εξωτερικό. Έχουμε ένα ψηφοδέλτιο αξιώσεων. Ένα πραγματικά ευχάριστο πονοκέφαλο, εγώ θα έλεγα.
ότι έχουν οι ψηφοφόροι μας στο βόρειο τομέα στις εκλογές και αυξάνονται οι πονοκέφαλοι, εντείνονται από το ότι έρχεται ο Νίκος ο Παπαθανάσης, ένας παλιός φίλος και συνεργάτης, δύο φορές στο Υπουργείο Μεταφορών και στη συνέχεια στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών. Και βεβαίως έχουμε και άλλους άξιους υποψηφίους. Είναι ο συμπατριώτης μου, ο Μανώλης Κουτσογιαννάκης από το Ηράκλειο. Φίλες λένε από τους βεβαίωτες ότι θα κατέβει για πρώτη φορά. Και επίσης ο Φώτης ο Καρίνας που τον είδα κάπου εδώ και ο οποίος, τον οποίο επίσης εύχομαι καλή επιτυχία. Δεν ξέρω αν ξέχασα κανέναν, θα μου το πείτε στη συνέχεια. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Όμηρο. Τον Όμηρο Τσάπανο, που είναι ο εκπρόσωπος του ΕΦΚΑ, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι και εκπρόσωπος μιας νέας εποχής στα πολιτικά πράγματα, διότι έχει πραγματικά καινούργιες αντιλήψεις, μας έχει βοηθήσει ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη δουλειά του ΕΦΚΑ. Ακούω, δεν τον έχω ρωτήσει, ότι σκέφτεται να ανοίξει και εκείνο τα φτερά του για άλλες περιφέρειες, κάτι εδώ κάπου εδώ που είμαστε. Και θέλω να το ευχηθώ να πάει όλα καλά και να έχει καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει, όπως θα είναι πάντα δίπλα. Και να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι δεν έκανα δεκτό το αίτημα του γιού μου, του Γιάννη, ο οποίος ήθελε την πίτα να την κάνουμε σήμερα το πρωί και όχι το απόγευμα. Και όταν το ρώτησα γιατί Γιάννη μου θέλει να κάνουμε την πίτα το πρωί και όχι το απόγευμα, μου λέει μπαμπά, για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να πάω στο σχολείο. Λοιπόν, πήγε στο σχολείο και η πίτα γίνεται στην κανονική της ώρα. Φίλες και φίλοι, είπα ότι δεν θα πω πολλά. Θέλω να σας πω ότι σήμερα κατά σύντοση, δεν το κάνω επίτηδες, λόγω τιμής. Συμπληρώνονται 7 χρόνια από τις 18 Ιανουαρίου του 2016, όταν ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με όρισε αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Για μένα ήταν μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη φυσικά, αλλά δεν θα σας κάνω καμιά τέτοιου προσέγγιση τώρα. Θα σας πω ότι από τότε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, άρχισε να τριβελίζει, να έρχεται στο διαλόγο συνέχεια και να ξανάρχεται μια εικόνα που είχα ζήσει στο γραφείο μου μερικούς μήνες πριν. Είχε έρθει και με είχε βρει ένας άνεργος από το Περιστέρι, ο οποίος μου είπε, ένας ευγενής άνθρωπος, καλοσυνάτος, νέος, καμία 42 χρονών, μου λέει, είμαι άνεργος εγώ, άνεργη γυναίκα μου, δεν έχω τι να κάνω τα παιδιά μου. Εκεί είναι που πρέπει να απαντάει η πολιτική. Όχι με ρουσφέτια και πολύ περισσότερο με μεγάλα λόγια. Εκεί είναι που πρέπει να απαντάει η πολιτική με σχέδιο και με χειροπιαστό έργο. Και αυτό ήταν που με καθοδήγησε και πάνω απ' όλα είναι αυτό που έχει καθοδηγήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε όλη του την πορεία. Και σίγουρα στην πορεία του ως Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και ως Πρωθυπουργού από το 2019. Μια πολιτική με αποτέλεσμα. Γιατί αυτή η πολιτική είναι τελικά μια πολιτική που υπηρετεί τους φτωχότερους, αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη από το κράτος. Το οποίο δεν πρέπει να παριστάνει τον επιχειρηματία, αλλά πρέπει να στέκεται πράγματι σε αυτούς που το χρειάζονται για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες, να προχωρήσουν μπροστά και να κάνουν όπως ο κύριος Φώτης προηγουμένως, που τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια, κάποια στιγμή τη ζωή τους καλύτερη και γιατί όχι, τα όνειρά τους πραγματικότητα. Επειδή βρήκαμε μια κατάσταση που ήταν σπαράλια, δεν σας το αναλύω, δεν είναι κανένας υποδοσύνης. Υποθέτω. Αν είναι κανένα, να κάνουμε διάλογο μετά. Θα σας πω έτσι με δύο-τρία παραδείγματα πώς βίωσα εγώ αυτά τα 3,5-4 χρόνια. Με φώναξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης 15 μέρες πριν από τις εκλογές και μου είπε
ότι θα πάω στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ξέχασα. Γιατί το ίδιο βράδυ είχα την προεκλογική μου συγκέντρωση και δεν ήθελα να περισπάτει η προσοχή μου με τέτοιες δυσάρεστες σκέψεις. Διότι ήξερα ότι έχω να αντιμετωπίσω την ορολογιακή βόμβα της ΔΕΗ. Το ξέρα. Δεν ήταν τόσο ευρύ στο γνωστό, στο ευρύ κοινό, αλλά ήξερα ότι θα έχουμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο έπρεπε να αντιμετωπιστεί επιγόντως, γιατί στις 23 Σεπτεμβρίου με το κλείσιμο του θυματιστήρι θα έβγαινε γνωμοδότηση, απόφαση του ορκωτού λογιστή, του ορκωτού ελεγκτή, ότι η ΔΕΗ θα έπρεπε να κλείσει και αν έκλεινε η ΔΕΗ θα κλείνει η οικονομία, θα κλείνει η χώρα. Και γι' αυτό με τα μούτρα πέσαμε οι συνεργάτες μου και εγώ στην προσπάθεια αυτή για τη διάσωση της ΔΕΗ και ξέρετε σήμερα ότι χωρίς να αυξηθούν τότε τα τιμολόγια, ανεξάρτητα από τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Ρουμπίκονο πρόσφατα, ανεξάρτητα από αυτά λοιπόν και χωρίς να αυξηθούν τα τιμολόγια, η ΔΕΗ διασώθηκε και όχι μόνο αυτό, ανέβηκε κατηγορία. Και εάν σήμερα μπορεί να θυμίσει τους καταναλωτές, το κάνει από την κερδοφορία της, που επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν προφανώς ανύπαρκτη, και όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν επί θύρες η χρεοκοπία. Στη συνέχεια, θυμάμαι μια συζήτηση με κάποιους συναδέλφους, όταν ξέσπασε ο κορονοϊός, την πατήσαμε. Πω, τι πρόκειται να πάθουμε. Φυσικά και ως κυβέρνηση, αλλά και ως κοινωνία. Βλέπατε ή θυμάστε ακόμα, τις τραγικές εικόνες από τον Μπέρκαμο. Τις τραγικές εικόνες από το Βέλγιο και από την Ισπανία. Αν αυτές οι χώρες είχαν αυτό το πρόβλημα, τι θα συμβαίνει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα όμως, με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άντεξε. Το σύστημα υγείας άντεξε. Βγήκαν παλικάρια. Οι γιατροί, οι νοσοκόμες, οι νοσηλευτές, συνολικότερα οι εργαζόμενοι του συστήματος υγείας και μαζί δεν μπορούμε να μην το λέμε και η κυβέρνηση και οι άνθρωποι και εγώ που χειρίστηκαν όλη αυτή την υπόθεση. Και την ίδια στιγμή δόθηκε η αφορμή, ίσως, αλλά πάντως ήταν και ένα σχέδιο πριν από συγκρούγια, δεν ήταν μόνο η αφορμή, για να προχωρήσει πολύ πολύ γρήγορα ο ψηφιακός εξυγχρονισμός του κράτους. Όλα ξεκίνησαν, τα περισσότερα, να γίνονται σταδιακά ψηφιακά και έχουμε φτάσει σε ένα πολύ παράξενο σημείο πια στην Ελλάδα, δεν μας έχει συμβεί ποτέ, ενώ πηγαίνουμε σωστά. Και βλέπουμε τι γίνεται σε προηγμένες χώρες για να το μεταφυτεύσουμε και εδώ. Εδώ έρχονται πιο προηγμένες και πιο μεγάλες χώρες από την Ευρώπη και μας λένε στα ψηφιακά τι κάνατε εσείς, η μικρή Ελλάδα, για να το κάνουμε κι εμείς. Αυτό νομίζω είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία όχι της κυβέρνησης αλλά της πατρίδας μας. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε και δεν πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε περήφανοι ούτε μια στιγμή γι' αυτό. Και μετά, την ίδια στιγμή, ούτε συνωμοσία να υπήρχε, ξέσπασε η κρίση με την Τουρκία. Θυμάστε την καθοδηγούμενη εισβολή ουσιαστικά μεταναστών στον Εύρο. Ήταν τότε που φούντωνε και η κρίση του κορονοϊού. Και η Ελλάδα εξέπληξε ακόμα μια φορά. Γιατί υπήρξε δυναμική απάντηση της κυβέρνησης των ενόπλων μας δυνάμεων, της ελληνικής αστυνομίας, του λιμενικού, παρακάτω στα νησιά μας, ορθώσαμε ένα τείχος κυριολεκτικά απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και δείξαμε όχι μόνο αυτοπεποίθηση, αλλά και περηφάνεια και αποτελεσματικότητα. Και αυτό έχει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας και της Κυριάκης Μητσοτάκη. Γι' αυτό συνεχίστηκε προφανώς με τις συμφωνίες που έχουμε κάνει με τους γείτονές μας, με την αμυντική θωράκιση της χώρας, με τις φρεγάτες, με τα ραφάλ, με όλα αυτά τα οποία μας γεμίζουν όλους τους Έλληνες, με αυτοπεποίθηση και περηφάνεια. Τι θα συνέβαινε, φίλες και φίλοι, αν για όλα αυτά που είπα στο τέλος δεν ήταν κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυριολεκτικά, Άγιο είχαμε στις 7 Ιουνίου του 2019.
εκείνο αυτή την περιγραφή με μια πιο προσωπική εμπειρία που αφορά στην κοινωνική πολιτική. Τι είναι η κοινωνική πολιτική διαχρονικά στην Ελλάδα, το προπήριο της αριστεράς. Αυτό που λένε, αυτό είναι δικό μας γήπεδο. Και θα σας βαράμε σαν τα πόδια εσάς τους ανάλυτους, τους νεοφιλελεύθερους. Όταν πήγα εγώ, καθαρές κουβέντες, θα ρίκανε πολύ περισσότερο. Διότι σου λένε έρχεται αυτός που ιδιωτικοποιεί. Η κατεξοχήν προσωποποίηση στη δική τους ανάλυση του νεοφιλελευθερισμού στην Ελλάδα. Πεδίο δόξη λαμπρών. Θα έρθει αυτός, θα συγκρουστεί με τους εργαζομένους, θα υποστηρίξει τους επιχειρηματίες, θα ιδιωτικοποιήσει τα πάντα και θα μας χαρίσει μια μεγάλη νίκη λόγω των δογματικών του αιμονών, μόνο που δεν γνωρίζουν ούτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ούτε εμένα. Διότι εμείς είμαστε φιλελεύθεροι, γιατί θεωρούμε ότι ο φιλελευθερισμός είναι το βασικό εργαλείο για να υπάρξει ανάπτυξη και προόδος και με αυτόν τον τρόπο να ασκηθεί η υγιής κοινωνική πολιτική. Εκεί την πάτησα. Εκεί την πάτησα. Και με αυτή τη φιλοσοφία προχωρήσαμε. Πώς δηλαδή θα κάνουμε μια κοινωνική πολιτική που θα ακολουθεί πράγματι τα παραδείγματα των προηγμένων ευρωπαϊκών κρατών και πώς εκεί που υπήρχαν ακόμα σε πολλές περιπτώσεις δομές της δεκαετίας του 70 και του 80 στο Υπουργείο θα εξυγχρονιστεί το Υπουργείο αυτό και θα γίνει πράγματι ψηφιακό και ευρωπαϊκό. Και με αυτή τη λογική έγιναν και αυτά που είδατε προηγουμένως το βίντεο, που νομίζω δεν είναι μικρά πράγματα. Φίλες και φίλοι, μόλις ανέλαβα, μου είπαν και το γράφανε στις εφημερίδες, πρόσεξε, θα λήξουν σε λίγο τα μέτρα